Φτιάξε το μεγάλο να μην σου σπάσω και ο Βαλέζος. Γλυκούμε δά. Τι θέλεις να πω, ανέκδοτα ή καρδιά σου. Λοιπόν, πρώτα παιδιά να σας πω κάτι. Μαζευτήκαμε απόψε εδώ, γιατί υπάρχει μια αιτία. Ποια είναι η αιτία? Έχω τον Γιάννη Γιανούλη, ο οποίος εκτός ότι πήρε μια καταπληκτική κυρία, εάν δεν την ξέρετε να σας τη συστήσω, είναι η κυρία Αδριανή εδώ πέρα, αλλά βρήκε, μπορείτε και ένα καταπληκτικό πεθερό. Και λέει, για να μπορείς να συντηρήσεις τη γυναίκα μου και τα κοπέλια που δεν κάνει, εγώ θα σου πέμπω κάθε χρόνο 12 αρνιά και 128 κατσίκια. Ένα από τα 128 είναι αυτό που τρώμε απόψε. Εγώ λοιπόν ήθελα μόνο μια στιγμή την προσοχή σας να. Δύο ματινάδες θα σας πω, όχι την προσοχή, ένα λεπτάκι. Θα ήθελα μόνο μια στιγμή, φίλοι, την προσοχή σας. Δύο ματινάδες θα σας πω που είναι από την ψυχή σας. Απόψε μαζευτήκαμε να κλάψουμε το ρύθι που έφερε προημερών ο Γιάννης από την Κρήτη. Ελάτε να πούμε ευχαριστώ στο Γιάννη το Γιανούλη, από το ήρθι έφερε για να το φάμε ούτε. Να είναι καλά και ο πεθερός αρνιά κατσίκια δίνει. Μετά θα μου το πεις αυτό. Το καταψύχτη άδικο, ποτέ, άδιανό ποτέ δεν τον αφήνει. Γιανούλη, να είσαι δυνατός σαν τον Ψιλωρίτη για να μας φέρνεις τα οζά συχνά από την Κρήτη. Ένα χειροκρότημα τώρα για τον Γιανούλη. Και έρχομαι να πω στο φίλο μου το Στέλιο τον Πατακό τώρα, γιατί είχα προχθές ένα πρόβλημα. Μου το θυμήσατε δηλαδή, εγώ το ήξερα. Πολύ παλιά, πριν εξαπλωθεί η ιατρική, έχω δεξιά μου ένα γιατρό. Διότι εγώ κυκλοφορώ πάντα υπό ιατρική φροντίδα, υπόψη, έτσι. Είναι καλά ο άνθρωπος. Ο άλλος που τον είχα αριστερά μου, αριστερά μου είχα άλλο ένα και την κοπάνισε, έχει μπει στο χειρουργείο τώρα. Λοιπόν, εγώ τους την κοπάνισα. Όχι ο ίδιος, όχι ο ίδιος. Όχι ο ίδιος, έχει μπει στο χειρουργείο τώρα, τη χειρουργεί μια κυρία τώρα. Είναι η δεύτερη φορά που τη χειρουργεί σήμερα. Λοιπόν, γλυκάτε εδώ. Πάντα κυκλοφορώ για την ιατρική φροντίδα. Έχω τον Δημήτρη το χοντρό δίπλα μου, ο οποίος είναι ο ηγέτης του Ευαγγελισμού. Και ο Ευαγγελισμός ξέρετε ποιος είναι. Έτσι, να συνεννοηθούμε. Ο Ευαγγελισμός είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα, έτσι, το μεγαλύτερο. Εδώ είναι ο ηγέτης δεξιά. Με διευθυντή, το πρώτο το καλύτερο. Το καλύτερο. Το Δημήτρη το χοντρό. Και καλή είναι και η άλλη, αλλά είναι μετά το χοντρό. Μετά, όλοι. Μετά είναι όλοι, ναι. Λοιπόν, πριν ακόμα εξαπλωθεί λοιπόν η ιατρική, να υπάρχουν γιατροί πολλοί και όλα αυτά, στο χωριό μου, Γιώργη, κάνεις παράσταση κάτω, Γιώργη, σε βλέπω, θωρώ ακόμη, μόνο ένα ολιακά ακόμη, μου λείπω πολύ καλά. Στο χωριό μου λοιπόν, Γιώργιο, ήταν ένας κακομύρης ο οποίος είχε βγάλει άφθα στο στόμα, είχε γεννήσει στο σπίτι το στόμα του άφθα και πονούσε, κλείναν διάφορα γιατροσόφια, δεν γινότανε καλά. Πού είσαι, ε? Λοιπόν, για το σώμα, πας όξο να καπνίσεις. Κάτσε μέσα, μπορεί που φεύγεις. Όξο, μπορεί. Τώρα βγάλαν όξο τον άνθρωπο, θα καπνίσει. Λοιπόν, του δίνανε Μανώλη διάφορα για το σώμα που λες και δεν γινόταν καλά. Τώρα βρίσκει η μαμή και του λέει κακομύρη Γιώργη, το μόνο που μπορεί να σε σώσει είναι να βρεις καμιά λουχούνα, να σου δώσει μια ολιά γάλα από το μητρικό, το οποίο όντως αποστηρώνει. Είναι έτσι, γιατρέ μου. Επιβεβαιώνει εδώ. Κάτι ξέρει αυτός. Λοιπόν, απέναντί του λοιπόν μένει η Ελένη, η οποία Ελένη δεν έχει ξαναδείσει ακόμα, έχει ένα μωρό, ούτε 40 μέτρα. Πάει τη βρίσκει, λέει ρε Ελένη, έτσι και έτσι να πούμε, σε παρακαλώ πολύ, φύγε ρε μωρέ, πάει με σε σκοτώσω, πας στο διάλο, του λέει. Φοβήθηκε ο κακομύρης, φάει ξύλο. Λέει, ρε Ελένη, σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου λίγο γάλα, με δει πονάω πάρα πολύ και φύγε ρε βλάκα, του λέει από εδώ πέρα, που είναι στο χωριό, πάει πέρα και όλα αυτά. Φοβήθηκε άνθρωπος και έφυγε. Μετά, Μανώλη,
τον βλέπει η μαμή και του λέει τι έκαμε εδώ. Τι είπα το εγώ σε λέμεις, αλλά μόνο που δεν έχω ένα ξύλο. Κάτσε να τους το πω εγώ. Η πιάνει την ελέγχη και της λέει δώστε του ανθρώπου λίγο γάλα. Διότι ο άνθρωπος υποφέρει, έχει πληγιάσει στο στόμα του και δεν πρόκειται να γίνει αλλιώς. Δεν γίνεται καλά. Μόνο έτσι. Το γάλα αποστηρώνει το είπαμε. Την έπεισε. Πάει το βίσο και πήγε ένα κακομίδι τώρα που την έχω πείσει να σου δώσει αυτό το γάλα. Διαφορετικά είναι κακό το χάνι σου. Πήγε πραγματικά. Τη βρίσκει, έκανε πόρτες γύρω-γύρω από το σπίτι αυτός. Απ' τη βγήκε κάποια στιγμή να πρόσει κάτι μορουδιακά, τον εθωρεί. Δεν λέει, 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 λέει. Κοιτάξτε, λέει, μωρέ, του λέει. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να βοηθήσεις, δώσε μωρέ μια ωραία γάλα. Είπε μου το πάμε μέσα. Πάει μέσα. Αρχίζει ο άλλος να ρουφά, έλα που η Ελένη αρχίζει να ανάβει. Βρέσει, πάνω θες και πράγμα άλλο. Ω, εγώ δεν θέλω πράγμα άλλο, λέει. Εγώ θέλω να μου πει το στόμα. Ρουφούσε ο κακομίρι, ρουφούσε η Ελένη, ανάβει, φωνάζει αυτά. Κάποια στιγμή του λέει, παπέ μου βρέσει, πάνω θες πράγμα και ντρέπεσαι να μου το πεις, παί μου, παί μου το πάρε. Εκοπήθηκε ο κακομίρις και λέει, Ελένη, αφού επιμένεις, δώσε μου και ένα μπαξιμάδι. Στέλιο, κατεβαίνει ο Ανογιανός στο Ηράκλειο με το γαϊδουράκι και πουλάει ζαζαβατικά και πάει πίσω από το Στέλιο, πάει πίσω από το μουσείο που είναι το παλιό Ηράκλειο και έχει κάτι χαμηλά σπιτάκια και έχει κάτι κολόνες παλιές της ΔΕΗ, τις ξύλινες. Και προχωρούσε ο Κακομίρης λοιπόν από κάτω και φώναζε για τα ζαζαβατικά την πέρα, κουράκια, ντοματούλες, φασολάκια, κολοκυθάκια. Σηκώνεται μια γυναίκα η οποία ήταν και ξενύχθησε και τρέλε τα μάτια της. Πρωί-πρωί ήταν κατά της. Πρωί-πρωί για αυτού, για αυτή είναι, 9 η ώρα, χέρι. Και ήταν εξαπλωμένη η κακομήρα της ίδιης στο σπίτι μέσα μοναχή. Ήταν, ρίχνει μια ρόμπα απάνω της και βγαίνει όξο στο μπαλκόνι και του φωνάζει. Μανάβη, μανάβη. Ξανήγει όλο στο πόνι, λέει, έχεις ώρα. Μόλις κοιτάζει από πάνω αυτός, όχι, είδε τον ουρανό μετάστρα. Μωρέ, έχω εγώ ώρα, αλλά το γάιδαρο δεν τον έκαμε. Τον εδέχει το γάιδαρο που στέλνει σε μια κολόνα της ΔΕΗ, παίρνει τότε τις σακούλες τις χάρτινες, βάλει 2-3 κουράκια μέσα, 2-3 κολοκυθάκια, ντοματούλες, αυτά. Πάει απάνω, τη βρίσκει την κυρία, φτιάχνει καφέ, είχε το καφεδάκι, τους ξαπλώσανε, έκανα και τη δουλειά του. Κατεβαίνει κάτω και δεν βλέπει το γάιδαρο. Το γάιδαρο το είχε πάρει διάδοση, δεν ήταν ο γάιδαρο σιγά. Τα κοπέλια της γειτονιάς σε πήγαν και είδαν το γάιδαρο και ρίξαν το γάιδαρο και ο γάιδαρο σου φύγε. Ψάχνει να βρει το γάιδαρο, πουθενά ο γάιδαρος. Αρχίζει να φωνάζει ο Ανογιανός, τίποτα. Εκιά στο καμαράκι στέλνει. Είναι το ξενοδοχείο το Βενετία, το οποίο το έχει ο κουμπάρος μου Σκουλάς, ο Δευτέρης, του βοηθεί στον Εκονόικο, είναι συγχωρέμενος τώρα. Πάει του λέει, πρέσι κουμπάρε Δευτέρη, πάνε να έχεις κανένα δωμάτιο να ξωμεί να πούσει, γιατί είχα σαν το γάιδρο και ψάχνω να βρω. Άμα κάνετε παράστα, δεν θα καταλάβετε πράγμα και τζάμπα, θα λέω και θα πληρώσετε τζάμπα μετά. Λοιπόν, λέει, πρέσι ήρθε ένα ζευγαράκι, αλλά τους είδα μια ωραία παράωρους, αλλά πάρε το κλειδί να παραμείνεις εσύ και αμάχνω εδώ είναι σκάφη. Πήγανε λοιπόν, πήγε αυτός, του έδωσε το κλειδί, πήγε να μείνει, αλλά βλέπει ένα κρεβάτι με άσπρα σεντόνια και λέει, πού δεν κοιμηθώ εδώ. Στο κρεβάτι πάνω, αυτός είχε να πέντε στη μάνια 6 μήνες. Έτσι εξάπλωνε πάνω, τα μένανε απάνω στο σεντόνι, ξέρεις, τα σημάδια. Οπότε, ξαπλώνει κάτω από το κρεβάτι. Άραξε. Το ζευγαράκι πήγε κατά τις 11 η ώρα. Και είναι ο γιος του Γιώργη στη ρεσεψιόν και ζητάει το κλειδί, το ζευγαράκι, αλλά βλέπει ότι το κλειδί λείπει. Τι το βάλω, πατέρας μου, κάπου το βάλω, πατέρας του. Δεν πειράζει. Πάρε το άλλο και εγώ θα το βρω το πρωί. Παίρνει το κλειδί και πάει. Ανοίγει,
Δεν μιλάει ο άλλος, μόλις άνοιξε το φως και είδε ότι πήγε κάποιος μέσα, δεν μιλάει κουβέντα. Το πάρουνε χαμπάρι, κάτω από το κρεβάτι τώρα. Βασιλάκη, εκεί που ξαπλώσαμε και αρχίσαν τις ερωτικές περιπτύξεις, λέει ο νεαρός την κοπελιά, αγάπη, στα μάτια σου βλέπω όλο τον κόσμο. Πετάγει τον Αγιανό σε αποκατήλ. Πρέ, σε κουμπάρε, πάνω θα βγει το γαϊδαρό μου πουθενά. Το παίρνει χαμπάρι και σηκώνεται εκεί το χαμός εκεί μέσα, το βάζει στα πόδια, ακόμα γλακά ο άνθρωπος. Την άλλη μέρα πήγε στο αστυνομικό τμήμα, είχαν βρει το γαϊδαρό. Τσακισμένος αυτός, παίρνει το γαϊδαρό, τον εφορτώνει και πάει για το χωριό. Μόλις βγαίνει έξω από το Ηράκλειο, ο γάιδρος γέρος, παραφορτωμένος, δεν προχωρούσε, είχε πάρει και ένα άρωμα, πάει στο γάιδρο, Και στη γωνιά, μόλις βγαίνουμε όξω από το Ηράκλειο, ένας χωριανός του και πουλάει χρώματα. Του λέει, για τα βρε κολλή στο κουκουλά στο γαϊδάρο. Το γερατάκι δεν προπατεί και πώς να πω απόψε στο χωριό. Ο ψάργας επόμενα στο Ηράκλειο, γιατί έτσι και έτσι δεν πρέπει. Περίμενε, του λέει, και εγώ έχω ένα φάρμακο να στο δώσω. Άι λοιπόν Στέλιο, και του λέει πάρε αυτό το μπουκαλάκι και αυτό το μπαμπάκι, είχε νεύτε. Βάλει λίγο λίγο στο μπουκαλάκι, το βάλει πίσω στο πισινό του και θα προχωρήσει αυτός. Πάνει λοιπόν λίγο νεύτε στο πισινό του γαϊδάρου, ο γάιδρος το μάγει στα πόδια, τρέχει ο γάιδρος, ξεσωμαρίζει ο γάιδρος, πέφτει τα πράγματα κατά, τρέχει και αυτός από πίσω, πού να πιάσει το γάιδρο, ο γάιδρος έχει εξαφανιστεί. Πού να το πιάσει αυτός, οπότε βάλει και αυτός μια ολιά. Πίσω του. Τρέχει λοιπόν ο γάιδρος, τρέχει αυτός από πίσω, κάποια στιγμή στον δρόμο το συνάντησε το γάιδαρο, αλλά το πέρασε το γάιδαρο. Πήγε στο χωριό, είχαμε τρεις βόλτες γύρω γύρω από την πλατεία, είδε το γιο του Μανώλη και του λέει πρέσι, ξάγει επανάρθει ο γάιδαρος, γιατί έκανα ακόμα δύο-τρεις βόλτες. Καλά σας τα πάει να κάτσω κάτω. Λοιπόν, συγχαρές μας, εδώ, Μπράβο, Μανώλη. Συγχαρές μας, παιδιά. Και συγχαρές του Γιαννούλη, έτσι που θέλω το ρίβι, να είναι καλά, να φέρει ακόμα 128 που τα έχει υποσχεθεί. Έτσι, ο Πέτρος, ο Λιτάπες. Ναι, λέω. Ναι, μήπως πες όλο, και αυτό λέω. Λοιπόν, ο Γιαννούλης, παιδιά, είναι ένα πολύ καλό παιδί, αλλά έχει ένα πολύ καλό κουβάρο. Ο δε κουβάρος είναι και ένα πολύ καλό φίλο. Ζούνε μαζί, πάνε μαζί στη δουλειά, μαζί φεύγουνε. Έτσι. Κολλητάρια. Είναι κολλητάρια, ναι, αλλά είναι πολύ καλά κολλητάρια. Εμένα μου κάνουν χάρη, εμένα μου κάνουν χάρη που με κάνουν παρέα, γιατί εγώ είμαι μπαμπάς τους, παππούς τους, όπως θέλετε. Αλλά οφείλω και τη ζωή μου σε αυτούς. Διότι με έμφραγμα αυτοί με πήγαν στο νοσοκομείο. Πού να σε προλάβουν, λοιπόν, μπράβο τους. Σας αγαπώ, μπράβο. Σας αγαπώ μέχρι να ζω. Έχετε υπόψη σας ότι εγώ έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο 156.000 χρόνια με απαραίτητη προϋπόθεση ότι είμαστε μαζί. Συγχαρές μας. Συγχαρές μας. Και ξεκινάει η λίρα και το λαού, το παιδιά. Ο Μανώλης, ο οποίος είναι καταπληκτικός γεράρης, εγώ πραγματικά και ο Παπαδάκης βέβαια στο λαού το καταπληκτικός, έτσι. Όπως έχουμε κάνει λαουτιέρι εδώ καταπληκτικό, καταπληκτικούς. Ο Μανώλης βέβαια δείτε το επάγγελμά του αυτό, ο Μανώλης επιχειρηματίας, έτσι, αλλά Βασίλη πρέπει να σε πάρει μια μέρα ακόμα κάτω να δεις την επιχείρησή του και να δεις τι κάνει ο άνθρωπος, κάνει αγγέλους, αγγέλους κάνει. Λοιπόν, συγχαρές μας παιδιά σε όλους τους παραβρισκομένους, στο Στέλιο που δεν με ακούει από εκεί, Στέλιο συγχαρές μας, Λίσσα συγχαρές μας, να χαίρεσαι το Στέλιο να σε χαίρεται, τα κοπέλια σας και όλοι καλά. Λοιπόν και πάμε Μανώλη. Είμαστε έτοιμοι. Είναι κουρδισμένος, έτοιμος είναι. Κουρδισμένος είναι. Πάμε! Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Χοντρόμος που στην περιπέτεια της υγείας του στον Ευαγγελισμό μου συμπεριφέρθηκε με λίγα λόγια ανθρώπινα και ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα. Αυτό σας ευχαριστώ. Πάμε! Και τώρα! Δεν ξέρω.
Grazie a tutti.